οδηγήσει σε κάτι που λέγεται λεβεντιά, λέγεται Έλληνας. Και αυτό απόψε κάναμε και εμείς σαν εκκλησία, εντιμότατοι άρχοντες του τόπου, τρεις δεσποτάδες. Ο ένας συνοδικός Μητροπολίτης της εκκλησίας μας, ο Άγιος Κασανδρίας κύριος Νικόδημος, ένα χειροκρότημα για την Ιερά Σύνοδο, στο πρόσωπό του. Ο Άγιος Μαρωνίας, ο οποίος είναι και ο αυριανός ομιλητής και έχει το προνόμιο το μεγάλο να είναι διάδοχος του Κωνσταντίου, ο οποίος, όπως ξέρετε, πληγώθηκε στη μάχη της Ρετίνας και μετέπειτα άφησε την τελευταία του πνοή κοντά στο Νοέμβρη-Δεκέμβρη στο Άγιον Όρος το 1821 ο Εφνεγέρτης. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την Ιερισσό πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ την Ιερισσό, τα παιδιά της. Με βγάλατε ασπροπρόσωπο, είστε λεβέντες. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την Ιερισσό. Ευχαριστώ που εθιορίσατε καλό να γεμίσετε την καρδιά του Δεσπότη με αυτές τις παρουσίες σας, τις ωραίες, στις καρέκλες εδώ. Να ευχαριστήσω τους άρχοντες που είναι παρόντες. Να ευχαριστήσω τους παπάδες μου, τον Ιερό Κλήρο, που είναι παρόντες και είναι λεβέντες, και τον παπά Σταύρο τον Τράκα που τον σήκωσα να χορέψει, για να καταλάβουμε επιτέλους ότι η Εκκλησία δεν είναι ουραγός σε αυτόν τον τόπο. Έχει τσαγανό, βρε, γι' αυτό θα μείνει πάντα στον αιώνα. Έχει τσαγανό. Είτε το θέλουν, είτε όχι. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τούτα παιδιά που, τιμένα αγόρια και κορίτσια από την Ιερισσό, με τις ιερές στολές του Τσολιά και της Αμαλίας, ήρθαν να μου πούνε ότι τη Τριπολιτσιά, τι Ιερισσό, στα ίδια είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και τον Αργύρη ιδιαιτέρως για την αγάπη με την οποία με περιέβαλε και σας έφερε εδώ απόψε και σας έντυσε Τσολιάδες και Αμαλίες. Σεβαστέ μου Πάτερ Χρήστο, είναι αλήθεια ότι η λεβεντιά σου και το τσαγανό που έχεις είναι κλεμμένο από το χωριό σου το Περδικονέρι της Γορτινίας, τόσα χρόνια δίπλα στο Θεόφιλο, στον Ευστάθιο, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος, και τώρα στον Κύριλο, τον καλό μου φίλο, να του πεις ότι τον αγαπάω πολύ και τον ευχαριστώ που σε έστειλε. Ένα χειροκρότημα για τον Άγιο Κηφισίας που μας έστειλε, ένα λεβέντι παπά δυο μέτρα. Θα μπορούσε άνετα να είναι μουσικός και να φοράει φουστανέλα και το ράσο μαζί, πότε τόνα πότε τάλο. Εφόρεσε το δεύτερο και μας τιμάει ακόμα περισσότερο. Αγαπητοί μου, να ευχαριστήσουμε την αστυνομία μας, τα παιδιά της αστυνομίας που έκλειναν τα μάτια, τα άνοιγαν για να μας βοηθήσουν, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως όμως τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος ως εκπρόσωπος του δημάρχου μας, του κυρίου Βαλιάνου, έδωσε εαυτόν μαζί με τα παιδιά της Ιερισσού και έφτιαξε όλα τούτα εδώ πέρα. Του αξίζει ένα γερό χειροκρότημα από όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ανταποδώσω. Αγαπητοί, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, Άγιοι Πατέρες, σεβασμιότατε, τρεις λόγους έθεσε η Εκκλησία από το 1353 μέχρι το 1821 και υπάρχει σήμερα αυτό το φιλότιμο, το ρωμαϊκό που ο Θοδωράκης μελώδησε μέσα από του Ρίτσου, το ποίημα «Τη Ρωμιοσύνη μη τη κλαις». Να τη πετιέται από ξαρχής και αντρεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Τρεις έθεσε όρους. Πρώτα. Τη γλώσσα. Λένε δεν υπήρχε κρυφό σχολείο. Ας πούμε ότι δεν υπήρχε. Ελάτε κάτω στην Πελοπόννησο να σας πάω να τα δείτε τα κρυφά σχολεία. Δεν υπάρχει κρυφό σχολείο. Ωραία. Το Χριστός Ανέστη και το Ευαγγέλιο σε ποια γλώσσα λεγότανε.
από το 1453 μέχρι το 1821. Το οκτωήχη σε ποια γλώσσα διαβαζότανε και τα μαρτυρολόγια σε ποια γλώσσα ήταν γραμμένα. Το είπα και αλλού το λέω και εδώ. Ας είναι ευλογημένο το όνομα των παπάδων και των κολυμπογραμμάτων που έδιναν στους νάρθηκες των εκκλησιών και στα ιερά στα παιδάκια. Αυτά ας μην τα ξεχνάει ο κύριος Δήμου και η παρέα του. Η γλώσσα. Την γλώσσα πήραμε ελληνική. Το πρώτο που έκανε η Εκκλησία. Το δεύτερο. Εκράτησε το ένδοξο ιστορικό παρελθόν. Του είπε του παιδιού που έμπαινε μέσα ο παπάς. Ο καλόγερος, ο ηγούμενος, ο αρχιμανδρίτης, ο παπάς. Του είπε του παιδιού. Είσαι απόγονος του Θουκυδίδη, του Λεωνίδα, του Θεμιστοκλή. Ποιος θα του το έλεγε, η Τουρκιά, τα σχολιά, ποιος τα έφτιαξε τα σχολιά, ποιος έφτιαξε τις εγκυκλίες των σχολιών. Ποιος τις έφτιαξε, η εγκύκλη του Πατριάρχου Ιωακήμ και του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου. Και ο Κοραής, δεν αντιλέμε, βόηθησαν και οι άλλοι. Αλλά πήγαν στην Εσπερία να μάθουν τι θα τους πει ο Προτεσταντισμός και μας ήρθαν εδώ να μας πούνε ότι θα πρέπει να βγάλουμε τον Θεό από τα διδάγματα της Εκκλησίας. Έχει γούστο να φτιάχνε σχολές ο Γρηγόριος ο Πέμπτος και να δίδασκε, όπως ξέρει ο κύριος καθηγητής, τον πρώτον όρο της διαφωτιστικής προπαγάνδας. Καταργείται ο Θεός και δημιουργείται Θεός. Λέω ψέματα, κύριε καθηγητά? Λοιπόν, εκράτησε το ιστορικό παρελθόν και μέσα από τα μαρτυρολόγια των Αγίων. Και το τρίτο, το είπε ο καθηγητής, πρέπει να το πω και εγώ απόψε. Με τους ένδοξους νεομάρτυρες απεφεύχθη ο εξισλαμισμός. Το αίμα των νεομαρτύρων είναι εκείνο το οποίο κράτησε τον κόσμο κοντά στην Εκκλησία και απεφεύχθη ο εξισλαμισμός. Ο εξισλαμισμός ίσως, το είπατε, εκτουρκισμός. Και αυτό απεφεύχθη. Δεν είδα τα βιβλία της ιστορίας, ούτε τα χθες, υπογραμμίστε το, ούτε τα σήμερα να λένε ότι στις Λάρνακες των νεομαρτύρων είναι στηριγμένο ετούτο που λέγεται νεοελληνικό, τσαγανό και φιλότιμο. Δεν υπάρχουν. Ας τα ακούσουν οι υπεύθυνοι να τα γράψουν πριν μας πούνε για άλλους συνωστισμούς δεξιούς, κεντρώους ή αριστερούς. Τέλος, θα ήθελα από την καρδιά μου να πω ότι ο Κωστής ο Παλαμάς έγραψε «Τούτο το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλον κανένα. Μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21 και θέλω να τελειώνω με ένα ευχαριστώ μεγάλο στην Ιερά Σύνοδο, παρακαλώ σεβασμιότατε Άγιε Καστανδρίας να μεταφέρετε στον πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου, τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον Σεπτό Ιακοστρόφο της Εκκλησίας της Ελλάδος, να μεταφέρετε την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μου, γιατί σας έστειλε εδώ απόψε και διαβάσατε ένα μήνυμα που πραγματικά έσπαζε κόκαλα. Ευγνωμονούμε την Ιερά Σύνοδο και τιμούμε τον Αρχιεπίσκοπο. Ένα χειροκρότημα για τον Αρχιεπίσκοπο τώρα. Σας παρακαλώ όλους. Σας μεταφέρω από την πόλη τις ευχές του Πατριάρχη. Σας μεταφέρω από την πόλη του Βοσπόρου τα γιονέργια, τη μυρωδιά. Είμαστε από τις 31 του μηνός, εγώ και ο γενικός μου ο πατήρ Δωρόθεος εκεί, στην σύγκληση της ιεραρχίας του θρόνου. Και είδαμε έναν πατριάρχη να ακολουθεί, δυστυχώς κύριε Τρίτο, κατά πάντα και δια πάντα, την τάση και τάξη των νεομαρτύρων. Μακάρι να πέσω έξω, περιμένετε. Και επιπλέον να μεταφέρω την αγάπη του σε όλη την ομίγυρη αυτή. Εκφράζουμε την αγάπη μας στον Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη του Γένους. Είμαστε περήφανοι για την Εκκλησία της πόλης. Είμαστε περήφανοι για τον Βαρθολομαίο. Πριονίζουμε το κλαδί που στεκόμαστε όταν πριονίζουμε τον Βαρθολομαίο. Τελεία και παύλα. Ένα κομμάτι και με αυτό τελειώνω απόψε. Βασίλης Μιχαηλίδης,
εθνικός ποιητής της Κύπρου, το τραγούδι του Κυπριανού, Κυπριανός Εστίου Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, που τον περάσανε Λεπίδη το 1821. Τραγούδι του Κυπριανού, Βασίλης Μιχαηλίδης. Η Ρωμιοσύνη εν φιλή, συνόκερη του κόσμου, συνόκερη του κόσμου, ίσαμε τον κόσμο. Η Ρωμιοσύνη εν φιλή, συνόκερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε να την εξυλείψει. Κανένας, για τη σκέπη την που τάψει ο Θεός μου, η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Να το επαναλάβω. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Να ευχαριστήσουμε όλους και τον Άρχοντα και του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως, τον κύριο Αρνόπουλο, που είναι παρόν εδώ και φέρει στο στήθος του τον Σταυρό του Πατριάρχη. Όλους σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην Ιερισσό. Συγχαρητήρια στον Παπα Βασίλη και στον Παπα Μακάριο. Συγχαρητήρια και στον Πατέρα Δωρόθεο, που τον άφησα στα πόδια του τόσες μέρες από την Κωνσταντινούπολη και εδώ, και στον κύριο Αντωνίου για όλη τούτη την ομορφιά. Το τελευταίο ευχαριστώ και πάλι σε εσάς, Πατέρα Χρήστο. Σας αξίζει και σας ευλογεί. Και επειδή ξέρετε, εμείς εδώ στην... Ο πατήρ Ιγνάτιος, όταν είπα ότι θα ενθρονιστώ, μου λέει, ήταν τοποτηρητής ο Άγιος Κασανδρίας, μου λέει, τι δώρο θα δώσεις στους δεσποτάδες που θα έρθουν και στους ανθρώπους τους άλλους? Κάτι πρέπει να είναι ένα μυστικό. Δεν έχω, γεροντά μου, του λέω, χρήματα. Δεν είχα. Και δυστυχώς ακολουθώ αυτή την τακτική. Εμείς, μου λέει, εδώ πέρα είμαστε κυμπάριδες. Και πήγε και έφτιαξε ένα μυστικά και τα μοίρασε. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν έμαθα κι εγώ να είμαι κυμπάρης, γεροντά μου, έλα εδώ. Άξιος! Άξιος! Ένα σταυρό και να θυμάσαι ότι η Μητρόπολη Ιερισσού και η Ιερισσός είναι κυμπάριδες. Είμαστε κυμπάριδες και είμαστε Έλληνες με τσαγανό. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Παρακαλώ να έρθει δίπλα μου ο Παππούλης, εδώ ο Πατήρ Χρήστος, να ψάλουμε μαζί τον εθνικό ύμνο, αφού σηκωθούμε όλοι επάνω. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με πια μετράει τη γη. Από τις 7 ο Όρθρος, 8 παρατέταρτο κατά Βασίες, θα ξεκινήσει ο Άγιος Κασανδρίας, θα προστεί της Θείας Λειτουργίας και θα ομιλήσει ο Άγιος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, κύριος Παντελεήμων, και θα ψάλει ο Άρχον της Βυζαντινής Μουσικής, κύριος Ιωάννης Χασανίδης. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σας ευχαριστώ.